Και τώρα, Μέρη, θα συνεργαστούμε να ανακοινώσουμε τα ονόματα με αλφαβητική σειρά που ξεπέρασαν τις 30 φιάλες και είναι και παρόντα. Πρώτα θα τα πούμε όλα και μετά θα φωνάξουμε τους παρόντες για να τους δώσουμε χρήση. Λοιπόν, είναι η δούλη ελευθερία του Γεωργίου. Λοιπόν, Σαμάρχη Σταύρος του Γεωργίου. Σερβίστας Μιχαήλ του Ευαγγέλου. Πάγκαλος Γεώργιος του Βασιλείου. Νούλη Αφροδίτη του Αλεξάνδρου. Παπί Καστέλιος του Κωνσταντίνου. Και Ιωαννίδης Παναγιώτης του Δημητρίου. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης Παναγιώτης του Δημητρίου έχει προσφέρει. Είναι εδώ, ο Ιωαννίδης. Έχει προσφέρει μέχρι τώρα 38 φιάλες. Παπί Καστέλιος του Κωνσταντίνου. Είναι εδώ, 34 φιάλες. Νούλη Αφροδίτη του Αλεξάνδρου, νομίζω είναι εδώ. Έχει προσφέρει 33. Θεόφιλε, έχεις την καλοσύνη να δώσεις την πρώτη πλακέτα. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ό,τι είναι το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και για τον εαυτό μας. Λοιπόν, Μπάγκαλας Γεώργιος, 33 φιάλες. Γεώργο, του Βασιλείου. Θα παρακαλούσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μωυσίδη. Μωυσιάδη, συγγνώμη. Σερβίστας Μιχάλης. 30 φιάλες. Ο αντιδήμαρχος. Ευχαριστούμε. Σαμάρχη Σταύρος. Εκτός από τις 30 φιάλες που έχω δώσει των συνόδευτων ετών, έχω βραβευτεί και από τον ΟΤΕ, είμαι συνταξίουχος του ΟΤΕ. Έχω μετάλλιο και από τον ΟΤΕ. Έχω δώσει περίπου 90% φιάλες σε μας όλη την... Μέσα σε αυτές έχω δώσει και δύο φορές αιμοπετάλια. Δύο φορές αιμοπετάλια. Αυτή είναι όλη η καριέρα μου. Δεν με τίποτα το αίμα, είναι 5 λεπτά υπόθεση. Πρώτον, μαθαίνεις ιατρικά αν έχεις πάθει καθόλου κάτι, σε ενημερώνουν ότι το αίμα σου πλέον είναι ακατάλληλο, οπότε μαθαίνεις και το αίμα σου τι έχει. Αντικαθίσταται πιο εύκολα μαθαίνει ο οργανισμός σου να παράγει αίμα. Όταν είναι ακίνητος ο οργανισμός σου, δεν παράγει αίμα. Δεν ξέρει, δεν είναι προπονημένος. Ο προπονημένος είναι προπονημένος, παράγει αίμα. Και τρίτον, προσφέρει σε ένα κοινωνικό έργο στον συνάνθρωπό σου. Αυτά είχα να σας πω όλα. Ευχαριστώ. Και η δούλη ελευθερία του Γεωργίου με 30. Θα ήθελα λίγο και τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Εμμανουελίδη. Η δούλη ελευθερία, δεν
Κύριε Ιωαννίδη, ξεπεράσετε το χρόνο. Είναι η ώρα που βραβευτήκατε. Τα χειροκροτήματα τα πήρατε. Ελάτε τώρα να πάρετε την οργανιστική πλακέτα. Να συγχαρώ γιατί είστε ο πρώτος εθελοντής της Τερκνής. Πρώτος εθελοντής με τις 38 φιάλες. Την τιμή για το χωριό μας. Και σας έχουμε οργανιστική πλακέτα. Γιατί έγινε καινούριος θεσμός όσοι ξεπέρασαν τις 30 στα 30 χρόνια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτή θα τη δώσει ο κύριος Νούλης, που είναι επί σειρά ετών πρόεδρος. Θα καλέσω όμως τώρα όλες τις κυρίες και κυρίους που βραβεύτηκαν με τις 30 φιάλες για μια αναμνηστική φωτογραφία, γιατί ξέρετε ότι εκδίδουμε και εφημερίδα και για τις ανάγκες της εφημερίδος. Αν τα μέλη του, έλα Άγγελε, τα μέλη του Συμβουλίου μας, του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχουν... Αντιδήμαρχε, εσύ που εκπροσωπείς τον Δήμαρχο, έλα και εσύ. Άγγελε, έλα και εσύ τώρα. Κανονικά έπρεπε όλοι, αλλά το χωριό δεν θα μας πάρει. Πάτε και πούμε. Στη μέση, πρόεδρε, στη μέση. Στη μέση, στη μέση, στη μέση. Εκεί. Αυτή τη στιγμή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, το παίζουμε Τερπνιώτες. Εντάξει.